Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» με την Τζίλα Ζυλυφτάρι. Η εκπομπή με τις περισσότερες ελληνικές ταινίες έρχεται και αυτή την εβδομάδα για να χαρίσει μια γεύση από ασπρόμαυρες ή έγχρωμες στιγμές της ελληνικής οθόνης, οι οποίες θα κλείσουν ευχάριστα την κάθε βραδιά της εβδομάδας. Φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία με εκείνες της 5ης 20 Ιανουαρίου. Στις 10:25 μετά μεσημβρίας μη χάσετε την ταινία του 1982 «Ο Θανάσης και το καταραμένο φίδι», σε σενάριο Ντίνου Κατσουρίδη, Γιώργου Μιλονά και σκηνοθεσία Ντίνου Κατσουρίδη. Κομμωδία με τους Θανάση Βέγκο, Αλέκα Στρατηγού, Βάσια Τριφύλη. Ο Θανάσης είναι ένας φιλήσυχος ανθρωπάκος, σόγαμπρος στο σπίτι της πεθεράς του, αλλά δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, παρόλο που στο σόι του όλοι είναι πολύτεκνοι. Και τι δεν κάνει για να γίνει καρπερός. Καταπίνει ματζούνια και πίνει αφεψίματα με περίεργα βότανα, κάνει ευχέλεια για να του δώσει ο Θεός παιδί και πηδάει φωτιές για να φύγουν τα δαιμονικά. Όταν όμως όλα αυτά αποτυγχάνουν, τότε έρχεται η μεγάλη σύγκρουση με το καταραμένο φίδι, τη διαβολική πεθερά του. Αστεία ευτράπελα και περιπέτειες για να μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα από το απόσπασμα που ακολουθεί. Ναι, τη Δεσποινίδα Χρυσαφάκη παρακαλώ. Είναι μεγάλη ανάγκη. Μισό λεπτό περιμένετε. Ναι, Φροσάκη, εσύ. Εγώ είμαι ο Θανάσης. Αφού πέρασες από εδώ, τι τα θέλεις τώρα τα τηλέφωνα. Στάσου ρε Φροσάκη που πήρες φόρα πάλι. Σου τηλεφωνάω να μάθω τι έγινε. Τι έγινε. Ανατολικό ζήτημα έγινε. Ανακρίσεις ποιος είναι, τι ήθελε και δεν συμμαζεύεται. Σου λέω τηλεφώνα, εσύ έρχεσαι. Φεύγεις, τηλεφωνάς. Εντάξει, εντάξει. Άδεια για τον γιατρό ζήτησες. Πώς ρε Φροσάκη, θέλω να έρθω κι εγώ μαζί. Το δικαιούμαι, δεν το δικαιούμαι. Ναι, ναι, το δικαιούσε. Πού είσαι στο κατάστημα, να σου τηλεφωνήσω εγώ. Όχι, ήρθα για την ασφάλεια του Τσιμπιδάρη. Μου το υποσχέθηκε. Αυτή τη φορά δεν το γλιτώνει. Ωραία, τότε τηλεφώνα εσύ. Δεσμίδα Χρυσαφάκη θα ζητήσεις, έτσι. Εντάξει, άντε για τώρα. Και μην το καθυστερείς, ζήτα άδεια να τελειώνουμε. Έτσι, γεια. Κύριος. Λέγε ρε μπάμπι, εγώ είμαι ο Θανάσης. Γεια σου παλιό φίλε Θανάση. Μήπως θες να πάρεις αυτό το εκατομμύριο. Άμα δεχτείς να σου κάνω την ασφάλεια ζωής, τότε θα πάρω κι εγώ το εκατομμύριό σου. Μα είσαι ντύπαλαβός. Τι να την κάνω βρε την ασφάλεια. Κι εγώ τι να το κάνω το εκατομμύριο. Από τέτοια εκατομμύρια πήξαμε. Τι έγινε, πέρασε ο Τσιμπιδάρης. Για την ασφάλεια τον εθές. Γιατί άλλο. Τώρα. Τι τώρα. 4 τον εκουβαλάνε φίλε Θανάση. 4 τι 4. Το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο. Πού. Κοίταξε φίλε μου Τζίνια. Δεν γινόταν να το πάθει αύριο. Κύριε Τσιμπιδάρη. Στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας υποδεχτείτε τη δεύτερη ταινία της εβδομάδας με τίτλο «Ούτε γάτα ούτε ζημιά». Σενάριο Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος, σκηνοθεσία Αλέκος Σακελλάριος. Κομμωδία του 1955 με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Ήλια Λιβικού και Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Λαλάκης, αν και παντρεμένος με την Πόπη, φεύγει με τη φίλη του μερικές μέρες για τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας τη γυναίκα του ότι πηγαίνει για έλεγχο της επιχείρησης όπου εργάζεται. Η Πόπη τον υποψιάζεται και τον εκδικείται, φεύγοντας με τον Νίκο που από καιρό τη φλερτάρει. Από μια καθυστέρηση όμως του Λαλάκη και της φίλης του σε ένα σταθμό, το τρένο τους αφήνει. Εκεί τους φιλοξενεί ο σταθμάρχης που έχει αναλάβει και τη φιλοξενία του άλλου ζευγαριού. Έτσι συναντιόνται τα δύο ζευγάρια. Σε τι κατάσταση θα βρει το ζευγάρι το βράδυ της κοινής συγκατοίκησης, πάμε να παρακολουθήσουμε μια μικρή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πριγκίκα ρε! Βρε καιρούς και σαμπάνια, τι ήταν αυτό, βρε το Νικολάνη. Καλώς τον κύριο Νίκο, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας κύριε Φρόσο. Βρε τον Νίκο. Πρώτα να σας γνωρίσω τη γυναίκα. Παντρεύτηκες βρε θηρίο, παντρεύτηκες και δεν φάγαμε ούτε ένα κουφέτο. Από εδώ λοιπόν η γυναίκα μου, από εδώ ο φίλος μου ο Στέλιος που σου έλεγα και από εδώ η γυναίκα του, η κυρία Φρόσο. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ και καλώς ορίσατε. Ορίστε, περάστε. Περάστε, κάτσε κάποιοι μου. Ορίστε, καθίστε παρακαλώ. Βρε τον Νικολάνη. Βρε το θηρίο. Και πώς ήταν αυτό και μας θυμήθηκες. Μα το αίμα νερό δεν γίνεται τώρα Στέλιο μου, ολόκληρη Αλβανία οργώσαμε μαζί. Λβασάρ. Λοχίας μου, λοχία τον είχα τον άντρα σας στον στρατό. Στην αρχή τα πηγαίναμε κόντρα, ύστερα όμως, ρε τι τραβήξαμε, Στέλιο, Δεν στα έχει πει τα δικά μας, δεν στα έχει πει. Πώς, αλίμονο. Θα μας μείνετε μέρες. Όχι και μέρες, απόψε πάντως θα μείνουμε. Και θα το γλεντήσουμε, βρε το Νικολάκη. Άρα, δεν μου λες τώρα κοντά παντρευτήκατε για την πέρσι που σε τρακάρισα στην Αθήνα. Δεν μου πες τίποτα. Τότε μόλις είχαμε γνωριστεί είναι. Θα έχετε 5-6 μήνες παντρεμένοι. Άμπα, ούτε 4 δεν είναι. Νιώπαντροι δηλαδή. Ναι, νιώπαντροι. Καλά κάνατε και ήρθατε εδώ, ο αέρας του σηκώνει τους νιώπαντρους. Πρόσω θα δώσουμε στα παιδιά το δωμάτιό μας με το διπλό κρεβάτι και εμείς θα στρώσουμε τραπεζαρία. Όχι, να μην σας αναστατώσουμε, να κοιμηθώ εγώ με την κυρία και ο Νίκος. Τι είναι αυτά που λέτε, ματά. Νιώπαντρους θα χωρίσω εγώ. Βρε το Νικολάκη, εδώ έχουμε φάει ψωμί και αλάτι με τον άντρα σας. Και χιόνι. Στην Κοριτσά, στο Έλβα, σαν θυμάσαι ρε Νίκο. Καδρεφέ μου, τι ήταν αυτό, Κρύο, κυρία, το όνομά σας. Μαρία. Κρύο, κυρία Μαρία μου, μήτε αυτή να νιώθεις, μήτε μύτη, μήτε το δάχτυλο, μήτε τίποτα. Ναι, μου τα έχει πει. Βρε το Νικολάκη. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Τα χειροκροτήματα» και θα προβληθεί η ώρα 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Τζαβέλλας. Κοινωνικό δράμα που έκανε πρεμιέρα το 1944 με τους Αττικ, Δημήτρη Χόρν, Τζένη Σταυροπούλου και άλλους. Κάποτε ήταν το πρώτο όνομα στο χώρο του μουσικού θεάτρου. Τώρα με την ορχήστρα του περιοδεύει στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενος την φήμη του και αντί για συναυλίες, οργανώνει διαγωνισμούς ταλέντων στις διάφορες πόλεις που επισκέπτεται. Σε έναν τέτοιο διαγωνισμό θα ανακαλύψει την Ώρα, μια πανέμορφη κοπέλα. Θα επιστρέψει μαζί της στην Αθήνα και θα προσπαθήσει να οργανώσει ένα βαριετέ με την Ώρα και τον ίδιο. Ο έρωτας όμως ελέγχεται από την ανθρώπινη δύναμη. Ας πάρουμε μια γεύση από αυτό το ανεκπλήρωτο συναίσθημα. Κυρίες και κύριοι, η ώρα δεν μας παίρνει. Θα παραλείψουμε ή την πρωταγωνίστρια ή το διαγωνισμό τραγουδιού. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδιού. Βρε παιδιά, ένας διαγωνισμός έχει πιο πολύ γούστο. Είναι ανοησία να επιμένετε. Η μισή θεατέ θέλει την πρωταγωνίστρια. Η μισή θεατέ είναι ανόητη. Ανακαλέσατε αυτό που είπατε. Σύμφωνοι. Ανακαλώ. Η μισή θεατέ δεν είναι ανόητη. Λοιπόν, το κλου της βραδιάς. Διαγωνισμός τραγουδιού. Πρώτο βραβείο. Ένα φυλάκι από την Κάρμεν, τη χορεύτρια του Θιάσου. Τη γυναίκα Ηφαίστειο. Είναι θηλυκός, το φυλάκι θα το δώσω εγώ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 5 μόλις λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας έρχεται το Ανθρωπάκι, σε σενάριο σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Κομμωδία της χρονιάς του 1969 με τους Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη, Σπύρο Καλογύρου. Μαζί με την Κική, ο Ευθύμης παντρεύτηκε και το πάθος της για τη μεγάλη οθόνη. Ανήμπορος να αντισταθεί στην επιμονή της και παρακάμπτοντας τις έντονες αντιρρήσεις της μητέρας του, δέχεται το φλερ της γυναίκας του με τον κινηματογραφικό φακό. Όχι όμως και τον αδέξιο χασάπι που χρηματοδοτεί την ταινία. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα αστεία ευτράπελα που μόνο η Ζήλια μπορεί να προκαλέσει με τόση επιτυχία. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις λίγο τα νεύρα σου, ρε Ζήλια έγινες πια. Άσε με, να μην σε νοιάζει για μένα. Όλα είναι τα ρεζιλίκια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θυμώνεις. Όλα δικά σου τα θέλεις. Η μάνα σου δεν είπε να με διώξεις από το μαγαζί. Ναι, άσε, τι σε είπε η μάνα μου. Ναι, άσε τι με είπε η μάνα σου, αλλά και εγώ φτωχό κορίτσι με πρέπει να δω τι θα γίνω. Αύριο και μεθαύριο με διώχνεις από το μαγαζί. Τελειώσαι. Εγώ να σε διώξω από το μαγαζί. Σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα? Δεν με είπες, αλλά με το πεις θα είναι πάρα πολύ αργά, κύριε. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να έχω μια ρεσέρβα. Ρεσέρβα, τι να την κάνεις με τη ρεσέρβα? Αυτοκίνητο σε γέμο το σακό. Εγώ πρέπει να σε φτάνω. Δεν στο έχω όλα στα πόδια, σε χάλασε από τα κατερί. Φουστάνη θελευτήκε, φουστάνη την Κική Ευτύχιο. Θέατρο θελευτήκε, να ο Ευτύχιο μεγάλο μπουρμπάρι για να πάω την Κική στο θέατρο πρώτη σειρά. Να δεις και τη Βουγιουκλάκη. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν, και τη Βουγιουκλάκη είδες και το Βέγκο είδες και γέλασες και άνοιξε η ψυχή σου καλή ώρα και πριν το παιδί και τη Λάσκαρη την είδες στο σινεμά έγκυο. Και τον Ξανθόπουλο βρε, σε πια και το είδες. Και τον είδες τον Ξανθόπουλο και έκλαψες και ευχαριστήθηκες. Τι άλλο θέλεις από μένα? Και σουβλάκι βρε, κάθε βράδυ τα σουβλάκια που τα πας βρε. 365 σουβλάκια το χρόνο, 5 χρόνια σουβλάκια να τα βάζεις στη σειρά αυτά μέχρι την πόλη. Τι άλλο βρε θες να σε δώσω να καταλάβεις ότι σε αγαπάω, Δεν ήξερα ότι η αγάπη μετριέται με τα σουβλάκια. Με όλα μετριέται, και με τα μικρά και με τα μεγάλα. Τα μεγάλα όμως δεν τα είδαμε ακόμα. Αμάν, σταμάτα πια αυτή τη λίμα. Θα κοντίνουν τα δάχτυλά σου, τρίψε. Αλλάζεις κουβέντα, Τι αλλάζω? Για τα μεγάλα που λέγαμε. Ποια μεγάλα? Δεν σε πήρα τηλεόραση, Ας την τηλεόραση. Τα άλλα με ενδιαφέρουν εμένα, κύριε, ή μάλλον το άλλο. Ποιο άλλο? Ο γάμος, διότι εγώ είμαι ένα φτωχό και τίμιο κορίτσι. Και όταν ένας άντρας ενδιαφέρεται για ένα φτωχό και τίμιο κορίτσι, το παντρεύεται. Είδες τώρα τι είσαι, επειδή έχεις άδικο, αλλάζεις θέμα. Δεν αλλάζω θέμα, αυτό είναι το θέμα μας. Παντρέψουμε και θα δεις κι εγώ πώς θα είμαι. Δεν σε είπα. Τι με είπες? Θα το κουβεντιάσω με τη μάνα μου. Αν περιμένω εγώ να το κουβεντιάσει με τη μάνα σου. Γιατί βρε και η μάνα μου είναι υπέφερε γυναίκα, με γέννησε. Ξέρεις τι άσχημη γέννα έχει με μένα? Πολύ τζαναπιατικό παιδί μου, δεν έβγαινα βρε και έμενα εκεί. Καλά σε λέω, μάνα μου είναι ευρεγική, μοναχογιός της είμαι, να μην πάρω την ευχή της. Αν περιμένω εγώ να πάρω την ευχή της κυρίας Πολυξένης, θα γίνω γριούλα με κάτασπρα μαλλιά. Ναι, και για να μην γίνεις γριούλα με κάτασπρα μαλλιά, θα πας στα καλυστία του Μέρμικα για να κάνει τη φιγούρα του Χασάπης. Ο Χασάπης, κύριε, που τον περιφρονείς, έχει λεφτά και έτσι και του πω με παντρεύεσαι, με παντρεύεται αμέσως. Εσύ με παντρεύεσαι? 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μη χάσετε την ταινία «Κατηγορώ το κορμί μου» σε σενάριο Γιάννη Τσιότη και σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου. Αισθηματική ταινία που αναβιώνει το πάθος του 1969 με τους Κώστα Πρέκα, Βέρα Κρούσκα, Στέφανο Στρατηγό. Η Χριστίνα, μια νέα και όμορφη κοπέλα, ζει ολομόναχη σε μια απομονωμένη βίλα. Μια μέρα πέφτει θύμα ληστείας από αγνώστους, οι οποίοι της αρπάζουν όλα τα πανάκριβα οικογενειακά κοσμήματα. Ο διοικητής της χωροφυλακής που αναλαμβάνει την υπόθεση, γοητεύεται από την κρυφή ζωή της και την πιέζει να του μιλήσει για το παρελθόν της. Ας πάρουμε μια ιδέα από τη γνωριμία που θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή της. Η κυρία από εδώ είναι το θύμα. Φαίνεται ταραγμένη. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα σας. Τράβηξε μερικές και στο μπαρ. Με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα. Τα κοσμήματα τα φύλαγα επάνω στην κρεβατοκάμαρα. Είστε παντρεμένοι? Όχι, δεν είμαι. Λείπατε από το σπίτι την ώρα της ληστείας? Ναι, έλειπα. Έχετε καμαριέρα ή υπηρέτρια στο σπίτι σας? Δεν έχω κανέναν. Δηλαδή, μένετε μόνοι σας εδώ? Ακριβώς, τελείως μόνοι. Φαίνεται πως ο κλέφτης ήξερε καλά τα κατατόπια του σπιτιού. Ήταν ασφαλισμένα τα κοσμήματά σας? Όχι. Σειρά έχουν οι ταινίες το Σαββάτο 22 Ιανουαρίου. 5 λεπτά μετά τις 9 μετά μεσημβρίας θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την ταινία «Ισαΐα μη χορεύεις» σε σενάριο Λάκη Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη. Κομμωδία που κυκλοφόρησε το 1969 με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Άννα Μαντζουράνη, Ανδρέα Μπάρπουλη. Ένα γεροντοπαλίκορο, εκπεπιθήσεως Εργένης, διευθύνει με μεγάλη επιτυχία ένα γραφείο συνοικεσίων. Μια δημοσιογράφος που διατηρεί στήλη με συμβουλές προς ερωτευμένους σε λαϊκό περιοδικό, προσλαμβάνεται στο γραφείο του, παριστάνοντας πως είναι και εκείνη πολέμια του γάμου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την απόδειξη πως με τον έρωτα δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί συγχύστηκες, Τραγκούλα. Δεν είδες το διαφημιστικό της ταινίας. Ποιο, αυτή τη σαχλαμάρα, ήθελα να ξέρω ποιος ηλίθιος την έφτιαξε. Ο θείος μου. Ο θείος σου, ποιος θείος? Έναν τον έχω και μονάκριβο που να μην μου βασκαθεί. Ο Ισαΐας είναι ο θείος σου, αυτός που μου έλεγες πως σε μεγάλωσε σαν παιδί του. Μάλιστα, αυτός που με μεγάλωσε και επειδή με μεγάλωσε θέλει για να με παντρέψει. Βέβαια, πολύ φυσικό. Ναι, αλλά πώς? Πώς? Με συνοικέσιο. Γιατί, για να κάνει τζίρο στο μαγαζί του? Όχι, γιατί το πιστεύω του είναι ότι μόνο ο γάμος από συνοικέσιο έχει διάρκεια. Ο έρωτας, λέει, κρατάει μόνο 2-3 μήνες. Δεν το είδες και στο διαφημιστικό που είδαμε. Ο ίδιος από συνοικέσιο παντρεύτηκε? Δυστυχώς όχι. Από έρωτα. Γιατί δυστυχώς? Γιατί χώρισε. 2-3 μήνες κράτησε ο γάμος του. Αυτό ήταν και η αιτία που άνοιξε το γραφείο συνοικεσίων. Για να εκδικηθεί, όπως λέει, τον κατεργάρι τον έρωτα. Δηλαδή έτσι και του πεις ότι αγαπιόμαστε και θέλουμε να παντρευτούμε? Σίγουρα θα με κουρέψει. Και γιατί μου το κρύβες? Γιατί νόμιζα τέλος πάντων τους δικούς του ανθρώπους θα έκανε μια κάποια εξαίρεση. Χθες όμως που πήγα να του πω κάτι απ' έξω, γούρλωσε τα μάτια του, τεζάρισε στην πολυθρόνα και είδα και έπαθα για να τον συνεφέρω. Δηλαδή, χωρίζουμε, εκεί θες να καταλήξεις? Όχι, χάρη μου, όχι. Πώς όχι, βρεμπούλα, εσύ χωρίς τη συγκατάθεσή του δεν παντρεύεσαι. Τέλος πάντων, πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να τον πείσουμε, να του αλλάξουμε τα μυαλά, να του πούμε ότι η αγάπη ενώνει τους ανθρώπους. Ότι ο γάμος δεν είναι οικόπεδο που το παζαρεύουν οι μεσιτάδες. Δεν μου λες, την Αγνή την ξέρεις? Όχι, ποια είναι αυτή? Μια ξαδέρφη μου που γράφει στα περιοδικά και δίνει συμβουλές στους ερωτευμένους που θέλουν να παντρευτούν αλλά συναντούν δυσκολίες. Έχεις τέτοια ξαδέρφη και κάθεσαι? Τι να κάνω? Να πάμε να τη βρούμε να μας συμβουλέψει. Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Και ξέρεις τι συμβουλές δίνει στους ερωτευμένους. Θαύματα κάνει. Ορίστε, έχουμε και θαύματα στα χέρια μας και καθόμαστε. Δεν μου λες, είναι παντρεμένη? Όχι, περιμένει να βρει το μεγάλο έρωτα. Αύριο κιόλας πρέπει να πάμε να τη συναντήσουμε. Εκτός αν μετάνιωσες. Ναι, μωρέ, μπουλά μου, τι είναι αυτά που λες τώρα, αφού ξέρεις ότι σε λατρεύω? Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε τα μυαλά του θείου μου, θα είναι ένα θαύμα. Ετοιμαστείτε να γελάσετε με την ψυχή σας με την ταινία «Η Μεγάλη Απόφραξη», η οποία θα είναι διαθέσιμη στους δέκτες σας στις 11:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Αλέκος Στρατηγός, σκηνοθεσία Τάκης Βουγιουκλάκης. Κομμωδία που μας μεταφέρει πίσω στο 1988 με τους Κώστα Τσάκωνα, Ανθή Γούναρη, Νικόλ Κοκκίνου. 42 χρόνια έχουν περάσει από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά τα πράγματα είναι ακόμη πολύ δύσκολα για δύο βιοπαλαιστές μάστορες, τον Τρίφωνα και τον βοηθό του Βασιλάκη. Οι δυο τους προσπαθούν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, κάνοντας όποια δουλειά βρουν και επιδεικνύοντας πάντα θράσος μπροστά στους πελάτες του. Ας πάρουμε μια γεύση από αυτήν την ξεκαρδιστική κομμωδία. Μια φορά φέραμε ξεοελλαδικό σπίτι και μου γύρισε τη διοδρομία πάνω μου. Στο δικό μας στούντιο αλματήματος, λέει, οι πελάτες μας χάνουν μέχρι 100 κιλά. Δίνουμε 1 εκατομμύριο, αν κάποιος που έχει πρόβλημα πάχους δεν χάσει 100 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Τα σουλά. Τι φωνάζεις, τι έπαθες? Λοιπόν, τα σουλά τα αποφάσισα. Θα σε πάω σε αυτό το στούντιο αδυνατήματος που αν σε 3 μήνες δεν χάσει 100 κιλά, δίνουν 1 εκατομμύριο. Ευκαιρία να βγάλουμε 1 εκατομμύριο, είσαι. Να πας εσύ, ρε! Εγώ δεν ήμουν τα 60 κιλά. Λοιπόν, να σε πάω να πάρουμε το 1 εκατομμύριο, εσύ έτσι κι αλλιώς αποκλείεται αν δυνατείς. Δεν θυμάσαι την άλλη φορά που είχα πάει στο άλλο και αντί να χάσει μέσα 1 μήνα 50 κιλά, πήρες άλλα 70. 71, ρε. Θα μ' αφήσεις επιτέλους, βλέπω ανάθεμα σε να πάω με την ησυχία. Ορίστε, σφήνωσα πάλι. Αν σε παίρνει, παίρνω. Βράσα τις βλακίες και κοίτα να φαρδίνεις την πόρτα για να μπορώ να περνάω, να κοιμάμαι κι εγώ μαζί σου στο κρεβάτι. Βαρέθηκα πια να κοιμάμαι μόνη μου στον χώρο. Να κοιτάξεις να δυνατήσεις για να χωράς να περνάς από την πόρτα. Εγώ θέλω να κοιμάμαι με γυναίκα, όχι στο ρηχτό. Ναι, αλλά μας τα φορέσω, μετά μην έχεις παράπονο. Δεν νομίζω να υπάρξει άντρας με τόσο πληθωρικά γούστα για να θέλει να κοιμηθεί μαζί σου. Εσύ βρε πως ήρθες μαζί μου, Με κοιτάς εγώ, άλλο ντάλα, άλλο της Παρασκευής στο γάλα. Τότε που χάρτη μαζί σου ήσουν αστιλάκι, 98 κιλά όλα κι όλα. Όχι όπως τώρα 300, μπας πρωτοσύ. Ρίξε μου ένα ξύπνα το απόγευμα, γιατί έχω ρύθμιση κεραίας. Και εμένα θα μ' αφήσεις εδώ σφινωμένη? Βέβαια δεν το πάει η καρδιά μου να σ' αφήσω και σήμερα σφινωμένη. Μια στιγμή να κεντράρω. Κατασκηνάρω. αντόξα, θα βάλω προφυλακτήρα. Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και ώρα 9:30 μετά μεσημβρίας αφαιθείτε στην πιο αστεία παρέα με την ταινία «Απίθανη, αλλιώτικη και ωραίοι». Σενάριο Γιάννης Κλάβος, σκηνοθεσία Κώστας Πακοδήμος. Κομμωδία του 1982 με τους Νίκο Γαλανό, Νίκο Παπαναστασίου, Έλενα Ναθαναήλ και αρκετά ακόμη καταξιωμένα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Ένας διάσημος καθηγητής κοινωνιολογίας έρχεται στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει στοιχεία για το νέο του βιβλίο. Έχει αναθέσει στη γραμματέα του Ανίτα να βρει τους χαρακτηριστικούς τύπους τους οποίους θα μελετήσει. Η Ανίτα διαλέγει δύο φτωχαδάκια, τον Ιάσονα και τον Προκόπη. Θα καταφέρουν να ερωτευτούν αλλά και να υποφεληθούν? Η απάντηση επί της οθόνης. Σαν καθηγητής της κοινωνιολογίας, η μελέτη μου είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει άλλο. Merci. Γιατί πιστεύω ότι και ο πιο φτωχός άνθρωπος μπορεί να μεγαλουργήσει αν του δοθεί η ευκαιρία. Γι' αυτό σου ζήτησα να μου βρεις δύο άντρες χωρίς μεγάλα εισοδήματα και χωρίς να έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την καλή κοινωνία. Λοιπόν, ποιοι είναι οι δύο υπερτυχεροί? Πάμε να σας τους δείξω. Τι τρως? Ορίστε. Τι τρως? Τσίχλα. Πάμε να μου τους δείξεις. Αυτός είναι ο πρώτος που βρήκα. Ιάσονας το όνομα. 260.000 ετήσιο εισόδημα, δεν έχει αυτοκίνητο, δεν έχει αισθηματικό δεσμό. Αναγκάζομαι να ξυπνάω κάθε πρωί την ώρα που κοιμούνται ακόμα και οι υπνοβάτες. Περιμένω κάθε πρωί σαν ηλίθιος μέχρι να βρουν οι εγκέφαλοι ποιο λεωφορείο είναι λιγότερο σαράβαλο για να το στείλουν. Σπύρε, πέρασε τα 200 έντυχα πριν από μισή ώρα. Χριστό, τρέξε για τον Δίσκηνο. Αναγκάζομαι να ξεροσταλιάζω σε μια ουρά 2 χιλιόμετρων σε ένα δωμάτιο και όταν επιτέλους φτάνω... Δυστυχώς ούτε και σήμερα σας βρήκαμε δουλειά. Αυτός είναι ο δεύτερος που βρήκα, Προκόπης το όνομα. Άνευ αισθηματικού δεσμού και αυτός. Μένει μαζί με τη μητέρα του. Ετήσιο εισόδημα ελάχιστο. Λέγε γρήγορα, τι την έκανε στη μασέλα του παππού. Θα σου ξεκολλήσει τα αυτί. Αν και να πω στο λέει πλαστικό, αυτή φορούσε ο Λάζαρος. Το παλιό παιδό. Ανίτα, σε συγχαίρω. Μπράβο, μπράβο. Θα μνημονεύσω στη μελέτη μου το γραφείο σου, γιατί οι δύο άνδρες που βρήκες είναι καταπληκτικοί. Συνεχίζουμε με την ταινία της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου με τίτλο «Υποψήφιοι βουλευτές και βουλευτίνες», η οποία θα σας περιμένει στην παρέα της στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Αβραμέας, Μίμης Φραγκιουδάκης, σκηνοθεσία Νίκος Αβραμέας. Κομμωδία που μας ταξιδεύει στο 1981 με τους Βάσο Ανδριανό, Άννα Φόνσου, Νίκο Παπαναστασίου. Ένας σοβαροφανής και νεοτερίζων πολιτευτής, ο Σωτήρης, μένει μαζί με την χαζοφεμινίστρια γυναίκα του Τιρένα και την αδελφή αυτής Κέτη. Η Κέτη, που δεν συμμερίζεται τις φεμινιστικές απόψεις της αδελφής της, αποφασίζει να πολιτευτεί και αυτή στην ίδια περιφέρεια με το γαμπρό της Σωτήρη, αλλά με το αντίπαλο κόμμα, το οποίο είναι πιο μεγάλο και πιο παραδοσιακό. Ένας απρόσμενος σύμμαχος θα βρεθεί για την Κέτη και τότε όλα αλλάζουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Πάλι του φτιάξες καφεδάκι του προεκομένου σου. Τη Λιλίκαλα, γιατί την έχουμε? Ο άνδρας μου τον καφέ του το θέλει από τα χέρια μου. Και εσύ τι είσαι, δηλαδή το δουλικό του? Είμαι η γυναίκα του, Κέτη. Η σύζυγος, αγαπητή μου, σήμερα έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα. Οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα. Μπήκες? Μωρό, τι και να λες, οι γυναίκες πρέπει να είναι για τις γυναικείες δουλειές και οι άνδρες για τις ανδρικές. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να είμαστε πάνω από τους άνδρες. Ακόμα και εκφύσεως. Κατάλαβες, Κέτη? Κατάλαβα πως εσύ δεν θα ξυπνήσεις ποτέ σου, κουτορνήθη. Καλύτερα να μην ξυπνήσω ποτέ μου και να είμαι γυναίκα. Ναι, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Έχεις να φας κέρατο εσύ. Καλημέρα σας, όμορφες μου κυρίες. Καλημέρα. Να σε πλήσω και εσένα, να σε πλήσω. Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, κοιτάκι? Ηρέμησες λιγάκι, ηρέμησες. Να κάνεις τη δουλειά σου. Στάσου, βρε Κέτη, στάσου, τι έχεις με μένα, πες μου, τι έχεις? Βρε, τι να έχω, πολλά να κατέβεσαι στα συνδικαλιστικά μου. Α, αλήθεια, τι κάνει εκείνη η ψωριάρα η κίνησή σας, καλά πάει? Σιγά που θα σου πω και τα μυστικά μας, η Ιούδα, πράκτορα της Τσιάη. Μα χαρά για απ' όλα, πια το θες στο χέρι. Φέρε με τούτο, φέρε με εκείνο, κάνε μου τούτο, κάνε μου εκείνο. Κάνε μου λιγάκι μου. Πώς θα σου κάνω. Καλώς Πανά, θεμάσαι, με τρόμαξες πρωί-πρωί, με τρόμαξες. Πάρτο απόφαση, από εδώ και πέρα θα διευθύνουν οι γυναίκες. Εντάξει, ρε Κέτη, εντάξει, μα πάντα σε όλους τους αιώνες. Εσείς οι γυναίκες δεν διατάζετε. Εσείς δεν είσαστε οι αφέντισές μας, οι βασίλισσες στην καρδιά μας. Καλεκόφτε μου, άπαπ θα μου κάνει και διαφώτιση. Για ποια με πέρασες, αγοράκι, για την προκομμένη την αδελφή μου που ό,τι τη σερβίρει το τρώει, που δεν μου μοιάζει στο νυχάκι μου. Και ας βγήκαμε και από την ίδια κοιλιά. Τώρα να σου πω και τι, από την ίδια κοιλιά μπορεί να βγήκατε. Ο μάστορας δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος. Καλερένα, δεν μιλάς, τι για τη μαμά, το αίμα μας. Πλάκα σου κάνει, Κέτη. Έλε βρε Σωτήρη, μη σκάς την καρδιά σου κι εσύ. Μπα για την καρδιά του, ενδιαφέρεσαι, αδελφούλα μου. Αλήθεια, εσύ από καρδιά πώς πας. Αν ενδιαφέρεσαι, ρολόι. Ρολόι. Θα στην κάνω εγώ να σταματήσει με αυτά που θα ακούσεις. Περνάμε στις ταινίες της 3ης 25 Ιανουαρίου. Η Καρδιοκλέφτρα αποτελεί την πρώτη και θα προβληθεί στις 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Χρήστος Κυριακός, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Αισθηματική κωμωδία που ξυπνάει συναισθήματα από το 1999 με τους Κέτη Φίνου, Χρήστο Κάλο, Δήμητρα Νομικού. Η κυρία Ζάπα συνεχώς ξελασπώνει τον αχαήρευτο ανιψιό της, πληρώνοντας τις ακάλυπτες επιταγές του. Αποφασίζει να τον παντρέψει με την κόρη του κυπορού της και ζητά τη βοήθεια ενός γιατρού, οικογενειακού της φίλου. Θα καταφέρει άραγε να τον φέρει με τα νερά της. Ας πάρουμε μια γεύση από τα τεχνάσματα που θα χαρίσουν άφθονο γέλιο στο βράδυ της Τρίτης. Έλα, Λίτσα μου! Καμάρι! Καμάρι μου, τι κάνεις? Είσαι κούκλα σήμερα, σε ομορφιά σου. Γεια σου, γιατρέ! Πώς από εδώ? Πέρασα να σας δω, κύριε Δημητράκη. Καλά κάνατε, πολύ καλά κάνατε. Εσύ ό,τι πεις! Εσύ ό,τι πεις! Μπα! Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Τι κάνεις, ηλεκτρονικάκι, εγκεφαλάκι? Καλά, κύριε Δημητρακάκη. Και πίτα μου λες. Γιατί, Δημήτρη, κακάκι, γιατί? Θυμόρευαν τη λέω ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Ρε παιδάκι μου, πάρ' το χαμπάρι επιτέλους. 100 φορές το έχω πει. Η ζωή έχει χαρές. Έχει κάτι χυμούς που πρέπει να τους ρουφάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν για να τους ρουφάνε μόνο. Εγώ προς το παρόν... Καλά, εσύ προς το παρόν και στο μέλλον θα είσαι ούφο. Να χαρώ εγώ εξυπνάδα. Ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς να καταλάβεις τη φιλοσοφία μου. Κοίταξε λιγάκι έξω. Κοίταξε τη φύση, τα δέντρα, τα πουλιά, τις μέλισσες. Από το πρωί ως το βράδυ ρουφάνε χυμούς. Ρουφάνε χυμούς, κύριε Φέδων, αλλά κάνουν και μέλι. Μήπως θα ήθελες να σου φτιάξουμε και βασιλικό πολτό. Ας γελάσω. Ας ήξερες να φτιάχνεις και ντοματόσμο και καλό θα ήταν κι αυτό. Αυτό ήταν επιχτή, έτσι. Αλλά έννοια σου, και όταν έρθει η επιχείρηση στα χεράκια μου... Θα της βάλεις μπουρλότο. Δεν φταίς εσύ. Φταίω εγώ που σου δίνω σημασία. Γι' αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει ο καθένας να κρατάει τη θέση του. Δημήτρη! Άσε με, ρε θεία, άσε με, γιατί μου τη δίνεις τα νεύρα. Δημήτρη! Λουίζα! Γιατρέ! Γιατρέ! Δεν αντέχω! Δεν μπορώ! Πηγαίνετε με στο σωμάτιό μου! Η καρδιά μου! Θα με κάνει! Όχι, μεγάλη γυναίκα, με ταράξατε! Στις 10:10 μετά μεσημβρίας η ταινία «Ένα ασύλληπτο κορόιδο» θα κλείσει ευχάριστα τη βραδιά σε σενάριο Γιώργου Λαζαρίδη και σκηνοθεσία Θανάση Βέγκου. Κωμωδία που προκάλεσε τα πρώτα χαμόγελα το 1969 με τους Θανάση Βέγκο, Νόρα Κατσέλη, Διονύση Παπαγιανόπουλο και άλλους. Ο διοικητής των Γερμανών, Φον Τζίφρεν, είχε κρύψει στην περίοδο της κατοχής έναν θησαυρό. Στη Γερμανία ο Φον Τζίφρεν αποφυλακίζεται και επιστρέφει στην Ελλάδα, αναζητώντας το θησαυρό που είχε θάψει στην αυλή ενός αγαθού κουρέα, του Θανάση. Τελικά η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτήν την ανατρεπτική απάντηση. Ξύρισμα ήταν αυτό σήμερα, ρε Θανάση, ή επεισοδιακή ταινία του Ζωρό? Έτσι είναι, Σωτήρη μου, η καλή δουλειά αργεί να γίνει. Η καλή δουλειά, ναι, αλλά το καλό ξύρισμα θέλει και ασφαλτοσύνη. Εσύ, αδερφέ μου, το παρατραβάς, μέσα σ' όλα χώνεις την ουρά σου. Τι να κάνω, Σωτήρη μου, το φυσικό μου, ψυχοπονιάρης. Δεν την μπορώ την αδικία. Τέλος πάντων, θα έρθω στο μαγαζί μου να τα πούμε. Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω, να το κλείσω δηλαδή. Ωραίος που είναι ο Σωτήρης. Δίπλα θα είσαι, βρε αδερφέ, άμα θα έρθει πελάτης θα σε φωνάξουνε. Τέλος πάντων, να σε γυρίσω λίγο και θα πεταχτώ. Αν και περιμένω να με ειδοποιήσει για ξούρισμα ο κύριος Χαρούπογλου. Ο κύριος Χαρούπογλου. Γιατί το ξεροβήξιμο, κύριε Σωτήρη μου, Χαρούπη σου στάθηκε στο λαιμό. Βρε, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι αιματορουφίχτρας. Δράκουλας που ρουφάει το αίμα των φουκαράδων. Έλα ρε Σωτήρη, τώρα τα παραλέω. Τα παραλέω, ε. Βρε, κατάφερε να βάλει στο χέρι ο παλιωτοκογλήφαρος όλα τα οικόπεδα της γειτονιάς. Ναι, εκτός από το δικό μου, ε. Εμένα με συμπαθεί ο κύριος Χαρούπογλου. Κούνια που σε κούναγε, βρε, ξέχασες τι κουμάς ήταν του λόγου του στην κατοχή. Πω πω τι πας και θυμάσαι τώρα ρε Σωτήρη. Αυτά πάνε, ξεχαστήκανε. Εδώ σήμερα οι μισοί Αμερικάνοι κυκλοφορούν με Volkswagen. Ο Χαρούπογλου τώρα θα την πληρώσει την ύφη. Τέλος πάντων, να μην συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί ξέρεις πόσο ζωχαριάζομαι. Ένα μόνο σου λέω. Τι μου λες ρε Σωτήρη? Τίποτα δεν αντιλαμβάνεσαι εσύ. Τίποτα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Εγώ όλα τα αντιλαμβάνομαι, Σωτήρη. Τα ακούς όλα. Α, τι λέει. Θα μας πει τώρα και ο κύριος Σωτήρης ότι δεν αντιλαμβανόμεθα. Αυτό μας έλειψε τώρα. Ορίστε. Ακολουθούν οι ταινίες της Τετάρτης 26 Ιανουαρίου. 5 μόλις λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας υποδεχτείτε την ταινία «Όταν σημάνουν οι καμπάνες» σε σενάριο Θεόδωρου Τέμπου και σκηνοθεσία Στέλιου Τατασόπουλου. Κοινωνικό δράμα που ζωντανεύει εικόνες του 1965 με τους Κώστα Κακαβά, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Λαβρέντη Διανέλο. Χρόνια της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1944. Ο Άλκης, μετά την αποτυχία ενός σαμποτάζ, καταφεύγει τραυματισμένος στο σπίτι της Μάγδας. Η Μάγδα θα τον περιθάλψει και θα τον ερωτευθεί. Όταν ο Άλκης γίνει καλά, αποφασίζει να μείνει μαζί της, βοηθώντας τον πατέρα της στις δουλειές του σπιτιού. Σύντομα όμως θα αποκαλυφθεί από τους Γερμανούς. Ας πάρουμε μια ιδέα από το σενάριο που θα σας καθυλώσει. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, Μάγδα. Μου παραστάθηκες κάτι περισσότερο από αδερφή. Και από μάνα ακόμα. Η χαρά μου είναι να σε δω να σηκωθείς γρήγορα. Και αυτό θα γίνει. Και θα φύγω. Και θα χωρίσουμε. Ίσως για πάντα. Για πάντα. Μέχρι σήμερα στάθηκα άτυχος. Είναι η πρώτη φορά που μου χαμογελάσει η τύχη. Γλίτωσα από βέβαιο θάνατο. Και γνώρισα εσένα. Δυο μεγάλες στιγμές της ζωής μου που να μου μείνουν αξέχαστες. Μάγδα. Ναι, πατέρα. Βάλει να φάμε. Αμέσως. Πήγες φαΐ του Άλκη. Τώρα θα του πάω, πατέρα. Μπα, τι βλέπω, σηκώθηκες. Σιδερένιος. Ώστε περπατάς, ε. Κάτσε. Και πότε με το καλό θα γυρίσει στην Αθήνα? Πολύ γρήγορα, κύριε Μάνθο. Άντε, άντε, σερβίρισε γιατί πεινάμε. Χρόνια έχουμε να κάτσουμε τρεις στο τραπέζι. Από τότε που ζούσε η συσχωρεμένη. Ευτυχώς που η Μάγδα μου τις έμοιασες όλα. Θα έπρεπε να ήταν πολύ όμορφη. Λίγο πριν πείτε καληνύχτα και συγκεκριμένα στις 10 και 20 μετά μεσημβρίας, ξεφύγετε για λίγο από την καθημερινότητα με την ταινία «Η Φούσκα» σε σενάριο Κατερίνας Γιατζόγλου, Νίκου Περάκη και σκηνοθεσία Νίκου Περάκη. Κομμωδία που έκανε επιτυχία το 2001 με τους Μαρία Σολομού, Ηλία Λογοθέτη, Γιώργο Βασιλείου, Αλέξη Γεωργούλη και αρκετά ακόμη αγαπημένα ονόματα της ελληνικής οθόνης. Ο Μάκης, κράχτης από ταβέρνα και εγκλωβισμένος με τις οικονομίες του στο χρηματιστήριο, συναντά και ερωτεύεται παράφορα τη Ρούλα, τέος μης μαζικός τουρισμός και νύν ερωμένη του Μανολά, πλούσιου και προέδρου της Ολυμπουργικής, της χρωματουργικής, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος. Ο Μάκης γίνεται μάρτυρας μιας παρολίγο μοιραίας απόπειρας κατά του μεγαλοεπιχειρηματία και βρίσκει τον πελά του. Πώς όμως θα αντιδράσει όταν ο έρωτας τον χτυπήσει κατά κούτελα? Η συνέχεια επί της οθόνης. Πάρε μου 2 πακέτα. Και πούσε και μια κούτα προφυλακτικά. Απ' τα καλά. Μωρό μου, ξεσφέρει γκόμενα που χαλβαδιάζεις. Η γυναίκα της ζωής μου, αλλά αυτή δεν το ξέρει ακόμα. Πρόφερση πήρε κάποιο τίτλο στα Καλλιστεία στη Ρόδο. Μης μαζικός τουρισμός. Αν δεν κάνω λάθος. Τι μαζικός? Θα πήρε και την επιτροπή. Δεν βλέπω πως τον κοιτάζει. Εγώ. Απ' την ώρα που κάτσαμε δεν κάνεις τίποτα. Γιατί το λες αυτό? Ξουράφι θα του βάλω στο σπινάζο. Θα είναι να χάθεις πάλι άνθρωποι. Σαν πείσαι το πουλί του κάτι. Βαγωνία. Βάγκο, τι έπαθες? Βαγγέλη! Βαγγέλη, σε καλά, τι έπαθες? Τι να πάω, δεν πήσα με τα μούτρα στο φαΐ. Βουρτζάς του. Ανοίχει του για κάτω. Σαν μπατζάς άσπισε. Τι είναι αυτό, καλέ? Μας ζωχωσέ φοράει. Αλεξίσφαιρο είναι, βρεζό. Πώς θα μην το πιάσεις, φίξη? Το φίλι της ζωής, γρήγορα. 1001, 1002, 1003. Δεν ξέρω να το κάνω. Έχει κάνει λοκαζής. Το ΕΚΑΒ, φωνάχτε 166, μας χαιρετήσει εδώ μέσα. Όχι, όχι, το 166. Ρούλα, Ρούλα, στο θεράπο. Ναι. Στο Σωτήρκο. Ναι. Τι περσιαντές. Ναι, Βάγκο μου, ναι, ναι. Όλοι τα παιδιά. Τα στείλεις στη γυναίκα σου, Βάγκο μου. Η security. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται με εκείνες της 5ης 27 Ιανουαρίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ο γαμπρός με το ζόρι» και θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε στις 10 παρά 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Κώστας Βουτσάς, σκηνοθεσία Όμηρος Ευστρατιάδης. Κομμωδία που κυκλοφόρησε το 1989 με τους Κώστα Βουτσά, Βάνα Ζάκα, Θάνο Παπαδόπουλο. Ένας μετανάστης φτάνει κατά λάθος σε ένα μικρό νησί, το Γλαρονήσι, όπου από μια παρεξήγηση 6 αδέλφια, οι Φουρκάδες, προσπαθούν να τον παντρέψουν με την αδελφή τους, ενώ αυτός έχει ερωτευθεί μια κοπέλα που τη γνώρισε τυχαία στο νησί, αγνοώντας όμως πως πρόκειται για την ίδια. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία που μας υπενθυμίζει πως με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τη μοίρα δεν μπορείς να την αποφύγεις. Τι καλώς όρισα. Εσύ με φαίνεται σκοτώ, τι καλώς όρισα. Σε βλέπαμε από πάνω που όλα έκανε να πεις και δεν τρεπόσουν. Δεν τρεπόμουν. Καλά, δεν τρεπόσουν, αλλά δεν ήθελες να μας ενοχλείς. Όχι, δεν τρεπόμουν, δεν σας ενοχλήσω. Δεν είχα σκοπό να ανέβω, άντε για χαλάσατε. Εμείς σας βάλω σε κόπο τώρα. Μα τι κόπο, βράδερφε, τι κόπο. Εδώ πέρα να πούμε είναι υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, τώρα, άντε, να συστηθούμε, έτσι. Απ' εδώ είναι ο αδελφός μου ο μεγαλύτερος, ο Παναής. Όχι, ο μεγαλύτερος, πρόσεχε, τι λες, αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Από εδώ ο Γερασιμάκης, ο Σταυρόλης, ο Λευτέρης, ο Θήμιος, και ο Γαμιανάς και ο Μανουλιός. Όλοι αδέλφια είμαστε, όλοι. Έτσι, και όπως σας πέρασε και η ομάδα του Βόλη. Άντε, πηγαίνουμε τώρα. Τέλος πάντων, χαίρομαι πολύ. Χάρη Πρίντζο με λένε. Χάρη σε λένε. Τι πάει να πει χάρη. Χάρη θα πει χάρη. Έχει χάρη που λέμε. Άντε να πηγαίνω κοπία τώρα. Κάτσε κάπου για που βιάζεσαι. Πώς, να μην ξέρουμε ούτε το όνομά σου. Για μια στιγμή. Χάρη είπα, παιδιά. Χάρη. Στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρία σταθείτε απέναντι από τις οθόνες σας και ετοιμαστείτε να κλείσετε τη βραδιά σας παρέα με την ταινία «Ο Ντυρλαντάς», σε σενάριο Ντίνου Ηλιόπουλου και σκηνοθεσία Σούλη Γεωργιάδη. Κομμωδία που έκανε πρεμιέρα το 1970 με τους Σταύρο Παράβα, Χαριτίνη Καρόλου, Μίμη Φωτόπουλο και άλλους. Ένας χίπης επιστρέφει από το Λονδίνο για να παντρευτεί με προξενιό. Ερωτεύεται όμως τη μεγαλύτερη αδελφή της κοπέλας που του προξενεύουν και κάνει τα πάντα για να την κερδίσει, επιβουλευόμενος μάλιστα τον αραβωνιαστικό της. Θα τα καταφέρει άραγε ή θα αναγκαστεί να αποχωρήσει? Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό το μυστηριώδες ερώτημα. Τον έφερα μια στιγμή να τον ξεσκονίσω, να τον διακρίνετε καλά για τη φλουτά. Με συγχωρείτε. Ελάτε αγαπητέ μου και σας περιμένα. Κυρία μου, χαρικά. Αλίκη. Γεια σου Αντώνη. Δεν είναι δυνατόν. Αλίκη μου εσύ. Εγώ είμαι. Καλά, εσύ πώς εδώ? Τι να σου κάνω, είσαι άτυχος. Έπεσες επάνω μου. Μα γνωρίζεστε, η Αλίκη είναι κόρη μου. Δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε. Γιατί δεν μου είπες τίποτα? Σαν πως κάθισες να σου πω, μαμά? Από το πρωί προσπαθώ. Μισό λεπτό. Τι είπατε, είστε η μητέρα της Αλίκης? Μάλιστα. Κυρία μου, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την ευτυχή σύμπτωση. Δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε. Πώς, με την Αλίκη είμαστε παλιοί και καλοί φίλοι, έτσι Αλίκη? Γι' αυτό τα χάσα. Βέβαια, κάτι μου είπε η θεία μου, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εννοούσε την Αλίκη. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Ανέκαθεν ήταν το όνειρό μου. Τι σας έλεγε η θεία σου? Ότι έχετε την ευχαρίστηση να με παντρέψετε με την Αλίκη. Εντάξει, δέχομαι. Όχι, σταθείτε. Δεν πρόκειται για την Αλίκη. Αλλά. Μην βιάζει, θα τα πούμε. Από εδώ η αδελφούλα μου. Η θεία Νίκη, λεβεντιά, καμαρωτή. Σπαστή. Ας το σπαστεί, τι, για τη θεία με φέρατε, χαλάει η δουλειά. Όχι. Δεν κατάλαβατε. Μα κύριε Βασίλη, μην ανακατεύετε. Κάσου να σου εξηγήσουμε. Τι να μου εξηγήσει, μπορεί αδερφέ μου. Εδώ με φέρατε για την κόρη και πάνε με δώσετε στη θεία, αποκλείεται. Όχι, ελάτε, δεν καταλάβατε. Έχω κι άλλη κόρη. Κόρες έχετε. Πολύ ωραία. Θα τη γνωρίσετε. Περάστε μέσα στο μεγάλο σαλόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαριτωμένος. Αποκλείεται. Α, είναι και χαζή αυτή. Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η δραματική ταινία του 1975 «Οι Βάσεις και η Βασούλα». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και για να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλους εμάς στο Hellenic TV σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα και την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!